Το θέμα των 9 διάθετων εργατικών κατοικιών στη Θήβα επανέφερε με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Μουλκιώτης, αποσπώντας τη δέσμευση του αρμόδιου υπουργού για άμεση επίλυση του προβλήματος. Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Γιώργος Μουλκιώτης, μιλώντας για παράντεθες καθυστερήσεις, απείλησε ακόμη και με προσφυγή κατά του ελληνικού δημοσίου για τις καθυστερήσεις στη διάθεση των εργατικών κατοικιών που έχουν κληρωθεί στους δικαιούχους από το 2017. 9 εργατικές κατοικίες, οι οποίες είχαν κληρωθεί στις 8 Νοεμβρίου του 2017, δεν έχουν ακόμα παραδοθεί στους δικαιούχους. Πέραν τούτου, αναφέρθηκαν στη συνάντηση αυτή και ζητήματα που αφορούν την στέγαση του εργατικού κέντρου Θήβας, που θα μπορούσε να στεγαστεί και υπηρεσίες του ΟΕΔΑ αλλά και υπηρεσίες της επιθεωρήσης εργασίας και να μην πληρώνουν μισθώματα το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό έχει παραμείνει για πολλά χρόνια ανεκμετάλλευτο, έχει παγώσει το ζήτημα. Και ενώ υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο, κάθεται το οικόπεδο και περιμένει και πληρώνει τα ενίκια το ελληνικό δημόσιο. Επί του θέματος του συγκεκριμένου, λοιπόν, και επειδή είναι μείζωνα σπουδαιότητα, το αναφέρω, κύριε Υπουργέ, για τις 9 κατοικίες. Είναι τόσα χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχουν παραδοθεί. Τι σκοπεύει να κάνει η αρμόδια υπηρεσία, η νυν δημόσια υπηρεσία απασχόλησης? Θα τις παραδώσει ή δεν τις παραδώσει? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μένουν στο ενίκιο, είναι ευάλωτοι με την έννοια ότι είναι χαμηλής εισοδηματικής τάξης, έτυχε να κληρωθούν και να πάρουν κάποια σπίτια και μένουν στο ενίκιο. Πληρώνουν στο ενίκιο σπίτια που δικαιούνται να πάρουν, δεν τους τα δίνει το ελληνικό δημόσιο. Μήπως πρέπει να κάνουν και αγωγή στο ελληνικό δημόσιο και να πούνε, γιατί δεν μας δίνει στα σπίτια, ας μας πληρώσει το μίσθωμα? Ο Υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα και τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει σημειωθεί. Ενημέρωσε ότι αυτή οφείλεται σε διαδικασίες αποκατάστασης ζημιών που ήδη έχει δρομολογηθεί με προϋπολογισμό περίπου 900.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έχετε δίκιο, καθυστέρηση υπάρχει και μεγάλη, αλλά όλα όσα έπρεπε να δρομολογηθούν έχουν, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε και στους δικαιούχους ένα πράγμα το οποίο να είναι σε μια κακή κατάσταση. Το καταλαβαίνετε, νομίζω, αυτό. Ο Γιώργος Μουλκιώτης επανήλθε καταγγέλλοντας για εμπαιγμό τις δύο κυβερνήσεις που χειρίστηκαν το θέμα των 9 αδιάθετων εργατικών κατοικιών και με δεικτικό τρόπο έκανε επίκληση στις απευθείας αναθέσεις της παρούσας κυβέρνησης, μέρος των οποίων θα μπορούσαν να είχαν λύσει οριστικά το θέμα των δικαιούχων άστεγων οικογενειών. Από το 2017 έχουν περάσει δύο κυβερνήσεις και δεν καταφέρανε 9 σπίτια. Ακούσατε τώρα. 9 σπίτια δεν μπορούν να διαθέσουν σε άστεγους. Τι είδους προβλήματα ήταν αυτά? Ανυπέρβλητα προβλήματα? Προφανώς όχι. Τι προβλήματα ήταν? Ανικανότητα η γραφειοκρατία των υπηρεσιών. Δυστυχώς. Και ο κόσμος και οι πολίτες εμπέζονται έτσι. Εκατοντάδες εκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις γίνονται. Εδώ δεν μπορούσε να γίνει απευθείας ανάθεση. Τόσο μεγάλη ευαισθησία για κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να γίνει μια αποκατάσταση ζημιών. Τόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει αυτό το ΝΟΑΕΔ, το ΔΥΠΑ. Αδιαφυσβήτητα υπήρξαν καθυστερήσεις που είχαν να κάνουν και με τις ατέλειες του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, η επιδίωξη της ΔΥΠΑ και βεβαίως και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα άμεσα και ουσιαστικά. Δεν υπάρχει όντως κανένας λόγος να υπάρχουν κατοικίες και να είναι και μέσα. Ούτε εμάς μας. Κακό μας κάνει, καλό δεν μας κάνει.